Καλησπέρα. Και απόψε θεματάρα. Και α πιάνει σύγκριο μερικού μερικού τα λέω θεματάρα. Μα είναι. Παιχνίδια εξουσία στι σχέσει. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να εκφράσω το θαυμασμό και την εκτίμησή μου τόσο για εσά όσο και για την πολύτιμη προσφορά σα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχω παρατηρήσει μέσα από τι κοινωνικέ μου επαφέ τόσο τις φιλικές, όσο και τις προσωπικές σχέσεις. Έχω την αίσθηση πως πολλές σχέσεις σήμερα, δυστυχώς, καταλήγουν να γίνονται παιχνίδια εξουσίας. Ποιο θα καταφέρει να εξουσιάζει τη σχέση μέσω χειριστικών συμπεριφορών και ποιο θα καταφέρει να επιβληθεί στον άλλο. Παρατηρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν ή να επιβάλλονται στον άλλον, ενώ ορισμένοι άλλοι λόγω ανασφάλειας και φοβίας εγκατάληψης να καταλήγουν να κάνουν πολλές εκτόσεις και να γίνονται θύματα σχέσεων. Επιπλέον, παρατηρείται σε αρκετού ανθρώπους το γνωστό φαινόμενο όταν τους φτύνεις να κολλάνε και όσο τους δείχνει ενδιαφέρον, με τον καιρό να καταλήγουν να σε θεωρούν εύκολα δεδομένο. Από προσωπική πεποίθηση, δεν θα εμπιστευόμουν να επενδύσω σε έναν άνθρωπο που όσο τον φτύνεις τόσο περισσότερο κολλάει και εγώ το ίδιο. Δεν μ' αρέσουν τα Με τα βρίσκω εντελώ δεκαβλέ. Ένα άνθρωπο που έχει ω ίδιο συγκρασία αυτό το χαρακτηριστικό, είναι σε θέση να αγαπήσει υγιώ έναν άλλον άνθρωπο, Όχι. Το να επιδιώκει είτε να επιβάλλεσαι είτε το να έχει την τάση να μπαίνει σε σχέσει εξαρτητικέ, ποιε ρίζε έχει συνήθω ω χαρακτηριστικό ενό ανθρώπου, σα ευχαριστώ πολύ και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα που μα δίνει την ευκαιρία να ανοίξουμε. Παιχνίδια εξουσίας σε σχέσει. Mm -hmm. Πονεμένο θέμα. Πονεμένο θέμα. Πονεμένο θέμα. Δυστυχώ, οι σχέσεις είναι ένα πρόσφορο πεδίο για διάφορα παιχνίδια εξουσίας. Και αυτό ξεκινάει από την πρώτη πρώτη σχέση που γνωρίζουμε ως άνθρωποι. Η πρώτη σχέση που γνωρίζουμε ως άνθρωποι είναι με τη μητέρα μας, τον πατέρα μας ή το φροντιστή μας ή τη φροντίστρια μας, τα πρόσωπα που μας μεγαλώνουν που αναπόφευκτα έχουν εξουσία πάνω μας. Ο γονιός, ο φροντιστής, ο παιδαγωγός, είτε του αρέσει είτε όχι, έχει εξουσία πάνω στα παιδιά. Και είναι φυσιολογικό να έχει εξουσία ο μεγάλος και δυνατός ενήλικας πάνω στο μικρό και ανυπεράσπιστο ανήλικο παιδί, γιατί έχει περισσότερες δυνάμεις και είναι ο ρόλος του και η θέση του να καθοδηγεί και να εξουσιάζει το μικρό παιδί και ευχόμαστε να το κάνει με αγάπη, με σεβασμό, υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση. Έχουμε κάνει πάρα πολλά θέματα για τις αμαρτίες γονέων μου παιδεύου τέκνα και για το πόσο πολύ επηρεάζονται οι σχέσεις των παιδιών στο μέλλον από μη υγιείς σχέσεις που έχουν με τους γονείς τους. Ρωτάς για τις αιτίες φίλοι. Τις αιτίες του να είναι κάποιος θήτης και θύμα σε παιχνίδια εξουσίας. Οι αιτίε βρίσκονται ακριβώς εκεί, στον τρόπο με τον οποίο έχει μεγαλώσει ο καθένας. Εάν ένας άνθρωπος έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει μέσα σε ένα περιβάλλον που επικρατεί ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η εντιμότητα, ο ανθρωπισμός, η αγάπη, η επικοινωνία και η πνευματικότητα, αυτός ο άνθρωπος μεγαλώνοντας θα επιδιώκει να συνδέεται υγιούς, υγιώς με τους άλλους ανθρώπους και θα θέλει να κάνει ισότιμες σχέσεις, όχι σχέσεις εξουσίας. Ούτε το μάγκα και τον αρχηγό και τον θήτη θα θέλει να παίξει, ούτε και το θύμα. Δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι από μας δεν έχουμε μεγαλώσει υγιώς. Δεν έχουμε μεγαλώσει ισορροπημένα. Οι γονείς μας δεν ήξεραν πώς να μας μεγαλώσουν. Δεν τους έμαθε κανείς. Σε αυτό το κανάλι πάρα πολύ συχνά θέτουμε το θέμα της σχολής γονέων και πόσο σημαντικό θα ήταν και απαραίτητο οποιοδήποτε αποφασίσει να γίνει γονιός με φυσικό τρόπο να περνά από σχολές γονέων, γιατί αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας είναι ότι οι γονείς που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά περνάνε από αυστηρή, πολύ αυστηρή ε, αυστηρό έλεγχο από τις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους και σε ελέγχουν και σε τριπλοελέγχουν σε όλα τα επίπεδα για να σου επιτρέψουν να υιοθετήσει παιδί. Για να γεννήσεις όμως παιδί δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά το να κάνεις ένα παιδί. Πόσοι γίνονται γονείς όντας άσχετοι, ανειδίκευτοι και επικίνδυνοι και για τα παιδιά τους. Λοιπόν... Ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει σε ένα απορριπτικό περιβάλλον, ένα παιδί το οποίο έχει εισπράξει, περιφρόνηση, εμ, απόρριψη, ηρωνία από τους γονείς του και από αυτούς τους ανθρώπους που τον μεγαλώνουν, ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει με την αίσθηση ότι φταίει για τα πάντα, ένα παιδί που είναι πεινασμένο από αγάπη, προσοχή, σημασία και στοργή, είναι πολύ πιθανόν μεγαλώνοντας να δέχεται ψίχουλα για να μπει σε μία σχέση να γίνεται δηλαδή συνεξαρτόμενη προσωπικότητα να το θεωρεί φυσιολογικό ο, οι άνθρωποι με τους οποίους θα σχετίζεται είτε σε φιλικό είτε σε προσωπικό επίπεδο να το υποτιμούν να τον υποτιμούν, να την υποτιμούν να μην τον υπολογίζουν, να μην την υπολογίζουν να μην είναι ανταποδοτική και ισότιμη σχέση γιατί έτσι έχουν μάθει όταν έχεις μάθει με τα λίγα, αρκείσε με τα λίγα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία της πατριαρχικής κοινωνίας, που για παράδειγμα θέλει τις γυναίκες να είναι παρθένες πριν από το γάμο, οπότε όποιον άντρα γνωρίσουν πόσο λίγα και να τους δίνει, να είναι ικανοποιημένε με αυτά τα λίγα. Ένα παράδειγμα αυτό για το πώς εάν δεν έχεις γνωρίσει κάτι καλύτερο, ικανοποιείσαι ή θεωρείς φυσικό, θεωρείς natural, normal, normal, το λίγο. Δεν είναι φυσιολογικό σε μια σχέση ο ένας να δίνει περισσότερα και ο άλλος να δίνει λιγότερα. Δεν είναι καλή ιδέα ο ένας να είναι υπεροφελημένος σε μια σχέση και ο άλλος να είναι υποφελιμένος όπως είχαμε πει και στο σεμινάριο για την αγάπη ε, με το πολύ σπουδαίο λυκό που μας έχει βρει η Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου. Δεν είναι υγιή συνθήκη. Όμως πολλοί από εμάς, δεν τολμούμε καν να ονειρευτούμε για τον εαυτό μας περισσότερα από τα ψίχουλα που μας δίνει ο κάθε ένας που βρίσκει και κάνει. Ο κάθε θήτης βρίσκει θύματα και κάνει. Ξεκίνησα από την ψυχολογία του θήτη, από την ψυχολογία του συνεξαρτόμενου. Στο βιβλίο Ψυχολογικός πόλεμος» που το βλέπετε εδώ πίσω, αυτό εδώ είναι, στο βιβλίο «Μψυχολογικός πόλεμος» υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο, δύο-τρία κεφάλαια νομίζω είναι, που μιλάνε για την ψυχολογία του θύματο, δηλαδή τη συνεξάρτηση. Και η συνεξάρτηση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία κάποιο δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν είναι προσκολλημένο πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο. Συνεξαρτόμενο είναι κάποιο ο οποίο πάση θυσία προσκολλάται σε άλλου ανθρώπου, έστω και αν αυτοί οι άλλοι άνθρωποι δεν τον αγαπούν πίσω και δεν τον εκτιμούν και δεν του δίνουν όσα δικαιούται ο κάθε άνθρωπο να λάβει. Ο κάθε άνθρωπο δικαιούται αγάπη, δικαιούται στεργή, δικαιούται προσοχή, δικαιούται σημασία. Ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να παίρνει όσα δίνει. Η ανταποδοτικότητα των σχέσεων θα έπρεπε να ήταν ο κανόνας. Οι ισότιμες σχέσεις θα έπρεπε να ήταν ο κανόνας και όχι μια παραφωνία του κανόνα. Γιατί στην πραγματικότητα οι περισσότερες σχέσεις γύρω μας είναι ανισότιμες και παίζουν τρομερά παιχνίδια εξουσία στις σχέσεις. Και όπως πολύ ορθά έχει εντοπίσει η φίλη που έστειλε την επιστολή, με χειριστικότητα πολλές φορές επιτυχάνει κάποιος να έχει το πάνω χέρι. Χειριστικότητα σημαίνει να το κάνω στα κρυφά, να μην το κάνω φανερά, να λειτουργώ με τρόπους παθητικής επιθετικότητας και χειριστικότητα. Χειριστικότητα σημαίνει να φέρνω τον άλλο με τα νερά μου, να κάνω επίκληση στο συνέστημα ή με διάφορες άλλες τεχνικές ψυχολογικού πολέμου να κάνω τον άλλον άνθρωπο που βρίσκεται σε σχέση μαζί μου να μου κάνει τα χατήρια και να κάνει αυτά που θέλω εγώ και στην ουσία να τον βάλω στη θέση να τον εξουσιάζω και να είναι ο υπηρέτη μου, ο δούλο μου ή αυτό ο οποίο κάνει αυτά που θέλω. Υπάρχει αυτό το, αυτή η ταινία, η κομμωδία My Big Fat Greek Wedding. Στην οποία, νομίζω στο, στην στο, στο, πρώτη ταινία, όχι στο sequel, όχι στη, στη συνέχεια, ε, δείχνει μια συζήτηση εκεί στην κουζίνα και λένε οι γυναίκε Ελληνίδε, ο άντρα είναι η κεφαλή του σπιτιού, αλλά η γυναίκα είναι ο λαιμό που κουνά το κεφάλι και το στρέφει προ μια κατεύθυνση και λέγεται ότι είναι ελληνική παροιμία. Δεν είναι ελληνική παροιμία, αυτή είναι κινέζικη παροιμία. Όπω και να έχει όμω, έχει να κάνει με μια νοοτροπία ότι οι γυναίκε χειρίζονται του άντρε του. Του αφήνουν να νομίζουν ότι αυτοί παίρνουν τι αποφάσει, ενώ εκείνε με χειριστικότητα αποφασίζουν και του πείθουν ότι αυτοί, αυτοί έχουν αποφασίσει. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι εξουσία, η χειριστικότητα. Άρα κάποιο ο οποίο μπορεί να φαίνεται καημένο και κακομύρις και κλαμένο, μπορεί στην ουσία να χειρίζεται τον άλλον και να τον εξουσιάζει. Και τον άλλον που τον παρουσιάζει ότι είναι ο δυνάστη του να είναι στην ουσία το θύμα του. Γιατί τα φαινόμενα απατούν, όχι μόνο οι άνθρωποι. Πώ κάποιο γίνεται θύμα, είπαμε. Πώ κάποιο γίνεται χειριστικό και θήτη, με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει μία παράδοξη συνθήκη, στην οποία όταν ένας άνθρωπος μεγαλώνοντας, είχε καταστεί θύμα, ψυχολογικό θύμα, θύμα ψυχολογικής βίας και σωματικής βίας, μεγαλώνοντας να εξελίσσεται ώστε να γίνεται και αυτός θήτη. όσο παράδοξο και αν ακούγεται. Τα θύματα εξελίσσονται και γίνονται θύτες. Όχι όλα τα θύματα. Δεν είναι όλα τα θύματα που γίνονται θήτες. Υπάρχουν και θύματα τα οποία δεν εξελίσσονται και εξακολουθούν να παραμένουν θύματα. Υπάρχουν όμως και θύματα τα οποία εξελίσσονται και μέσα από ψυχοεκπαίδευση και πνευματική δουλειά καταφέρνουν να γίνονται ισορροπημένοι άνθρωποι και να δέχονται και να επιδιώκουν μόνο ισορροπημένες και ισότιμες σχέσεις. Κάποιος ο οποίος έχει μάθει στην πράξη ότι διαμέσου της εξουσίας και της καταπάτηση των δικαιωμάτων των άλλων ανθρώπων διαβαίνει, θα συνεχίζει να το κάνει όσο βρίσκει υποψήφια θύματα και πρόθυμα θύματα να συνεξαρτηθούν μαζί του. Τώρα, όσον αφορά το φτύμμα γκόλυμα, ότι κάποιοι όσο, όσο τους φτύνεις τόσο κολλάνε και όσο τους δείχνεις την αγάπη σου τόσο απομακρύνονται, αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα με την οικειότητα. Έχουν θέμα με τη συνδεσιμότητα, φοβούνται να συνδεθούν με κάποιον άνθρωπο. Οπότε όταν ένας άνθρωπος τους εκφράζει ξεκάθαρα την αγάπη του, την τρυφερότητα του, έρχεται κοντά τους, δεν νιώθουν καλά και απομακρύνονται. Και όταν ένας άνθρωπος τους απορρίπτει, τότε φαντασιώνονται πως τον αγαπούν, φαντασιώνονται πως το θέλουν μέχρι να τον αποκτήσουν. Και πολύ καλά κάνεις φίλοι που δεν επιδιώκεις να έχεις σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι κολλάνε όταν τους φτύνουν. Γιατί αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι όταν τους φτύσεις δεν θα σε αγαπήσουν, θα κολλήσουν. Και όταν σταματήσεις να τους φτύνει, θα τρομοκρατηθούν και θα ξεκολλήσουν και θα γίνουν λούιδες, θα σου κάνουν ghosting. Άρα, αν κάποιος φοβάται την οικειότητα, αν κάποιος με το που του δείχνει τη συμπάθεια σου, την αγάπη σου, τη στοργή σου, την τρυφερότητα σου, τον ρομαντισμό σου τέλο πάντων, τον ερωτισμό σου, εξαφανίζεται, σημαίνει έχει πρόβλημα. Και δεν ξέρει αυτός ο άνθρωπος πώς να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Πώ θα κάνει σχέση με κάποιον που δεν ξέρει πώ να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Θα παίζεται συνέχεια το ποντίκι με τη γάτα. Ναι, έχει πολλού ανθρώπου που οι ερωτικέ του σχέσει είναι ποντίκια με γάτε. Που του αρέσει να παίζουν το ποντίκι και να παίζουν τη γάτα. Να κυνηγούνται. Μα δεν ζει τη ζωή σου έτσι. Δεν χαίρεσαι τη ζωή σου έτσι. Δεν απολαμβάνει τη ζωή σου έτσι. Ταλαιπωρείσαι και μάλιστα αδίκω. Όταν καταφέρουμε να αποφεύγουμε τα παιχνίδια εξουσία ούτε να τα δεχόμαστε από τον άλλο, ούτε να τα προκαλούμε εμείς τα παιχνίδια εξουσία σε μια σχέση, τότε μόνο θα μπορέσουμε ρεαλιστικά να βιώσουμε μια σχέση και να βιώσουμε την ομορφιά της ανθρώπινης αγάπης και ανθρώπινης επικοινωνίας. Είναι κρίμα να σπαταλιόμαστε άδικα, να σπαταλούμε άδικα και τη φαιά μας ουσία, αλλά και το συνέστημα μας, για να παίζουμε αρρωστημένα παιχνίδια εξουσίας. Δεν υπάρχει παιχνίδι εξουσίας που να μην είναι αρρωστημένο. Δεν είναι υγιέ συνεχώ να έχω έγνοια πώ να πολεμήσω τον άλλον ή πώ να αντιμετωπίσω τον πόλεμο που μου κάνει ο άλλο. Έχει και άλλα πράγματα σοβαρά η ζωή στα οποία να επενδύουμε την ενέργειά μα. Δημιουργικά και θετικά. Η γνώμη μου είναι, αν κάποιο σα δείχνει ότι με το, κολ, κολλάει, φτύστε τον διαπαντό. Ή φτύστε την διαπαντό. Μην ασχοληθείτε καθόλου μαζί του. Και γι' αυτό τον λόγο Διαφωνώ κάθετα με γυναικουλίστικες συμβουλές και χειριστικές συμβουλές του τύπου για να τον κάνεις αυτόν να σε θέλει, για να την κάνεις αυτή να σε θέλει, φτύσει τη λίγο να δεις πώς θα πάθει. Τι να τον κάνω τον άλλο που με θέλει επειδή τον έφτιασα. Τι να τον κάνω. Αφού με σταματήσω να το φτύνω δεν θα με θέλει πάλι. Είναι αποθετικμένο. Θέλω να έχω στη ζωή μου υγιείς, ισότιμες, αγαπητικές σχέσεις. Να σχετίζομαι με ανθρώπου που δεν φοβούνται να σχετιστούν. Με ανθρώπου που ξέρουν να σχετιστούν. Για να βιώσω όντω τι σχέσει και να βιώσω όλα τα θετικά και τα αρνητικά που έχει μια σχέση. Όχι να ζω ένα μαρτύριο κυνηγώντα την ουρά μου. Αυτά. Φιλιά σε όλου. Καλό βράδυ.